Σας λέω ότι το κάνω μπουμβάνος. Εγώ πιστεύω ότι το κάνει η Εγώ πιστεύω ότι το κάνει η Βανδύ. Εγώ πιστεύω ότι το κάνει ο Μπουμβάνος. Θέλετε να ψηφίσουμε. Βανδύ. Τι πιστεύω ότι το κάνει η Βανδύ. Αν θα το κάνει η Βανδύ. Περίμενε, σε ξέρεις κάτι. Αλλά ο Ρουμπάκρη Γιώργο δεν ακούστηκε. Έχει γίνει πρόταση. Βέβαια, ναι. Οπότε πάμε τώρα. Εάν κάνει Βανδύ το X-Factor φέτος. Κριτική Επιτροπή. Δύσκολο να είναι του χρόνου στο Rising Star Κριτική Επιτροπή. Καλά, εννοείται, βρε Γιώργο. Σαφώς. Έτσι δεν είναι. Εννοείται. Λοιπόν. Άρα, αν το κάνει Δέσποινα, δεν θα πάει ο Σάκης Κριτική Επιτροπή. Όχι, σίγουρα. Όχι, ο Σάκης δεν θα πάει Κριτική Επιτροπή. Δεν θα πάει. Από την άλλη, αν ας πούμε. Δεν ήταν κανένα από του. Ο Ρέμος θα είναι στο Rising Star του χρόνου, Θέμη. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι έχει μια καλή. Πώς το πω, ρε παιδί μου, έχει γίνει μια καλή συζήτηση. Και το σκέφτεται θετικά αυτό μέχρι εκεί. Γιατί του άρεσε πολύ η εμπειρία στο Voice. Ξετρελάθηκε με το Voice. Ο Σάκης που θα πάει, θα πάει να κάνει τον παρουσιαστή ή τον κριτή. Α, αν κάτσει. Είναι, μπερδεύονται όλα τα πράγματα. Να σου πω κάτι, αν κάτσει ο Σάκης στην καρέκλα τη κριτική επιτροπή του Rising Star, θα κάτσει και ο Αντώνης Ρέμος. Κοίτα, πιστεύω πολύ σούπερ ονόματα. Ο Σάκης. Μακάρι να έρθει η κριτική επιτροπή στο Rising Star. Δεν νομίζω όμως να πάει η κριτική επιτροπή στο X Factor, θα πάει μόνο ως παρουσιαστής εκεί. Εγώ πιστεύω ούτε. Γιατί στο Rising Star είναι μεγαλύτερο κανάλι, πιο big πράγμα. Τριπλέτα πρέπει να έρθει στο Rising. Ρουβάς, τριπλέτα. Στο Rising είναι τρεις. Τρεις. Άρα Σάκης, Αντώνης Ρέμος. Δεν θα βάλει ένα ποιοτικό άλλο. Δεν θέλουμε και ένα ποιοτικό. Βύση. Και δεν βάζετε μια πάω. Όχι, με τίποτα. Γιατί είχε ακουστεί το όνομα τη Βύση για το Rising Star. Πάολα. Πέρσι. Παπαρίζου. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι η Πάολα. Παπαρίζου. Λέω εγώ τώρα. Δεν έξω. Παόλα δεν θα το έκανε νομίζω. Για να μην. Δεν ξέρω κάτι. Λέμε εικασίες κάνουμε παιδιά τώρα αυτή τη στιγμή. Θέλουμε γυναίκα, δεν μπορεί να είναι τρεις άντρες. Για στο Rising, δεν είναι, στο X Factor δεν θα είναι τραγουδιστές στην κριτική. Δεν λέμε για το X Factor. Για το Rising Star. Δεν θέλω να σου πω. Μην λέτε ότι θα πάει κάποιο. Αγάπη, δεν λέμε για το X Factor. Για το Rising Star λέμε τους καλλιτέχνες. Η Κατέρινα μπορεί να ρίξει. Επίσης, εγώ πιστεύω ότι ο Ρουβάς δεν θα ξανακάνει τέτοιο πράγμα. Ο Λεβέντης. Γιατί τώρα που ξεκινάει η Μπεκατόρου, πώς το λένε. Η Φαμίλια. Ακούγεται ότι θα είναι ο. Φασουλής, ο Φασουλής. Ο Φασουλής. Ο Φασουλής και μάλιστα έχει. Γιατί έχει κλείσει. Εγώ ξέρω ότι έχει κλείσει. Και ωραίο πρόσωπο έχει. Τα λέει και ωραία. Γιατί ο Μουτσινάς θα παρουσιάσει παιχνίδι. Σωστά. Τι παιχνίδι θα κάνει Μουτσινάς. Ένα πολύ ωραίο. Εδώ η Χριστίνα χθες το. Καλά, το ξέρουμε και εμείς. Η Χριστίνα η πολίτη χθες το βράδυ έβαλε μια φωτογραφία με το Σταμάτη Φασουλή και γράφει ο πιο γλυκός μπαμπάς, γιατί μπαμπάς λέγεται το έργο του. Ένα πρόσωπο φαμίλια. Άρα έχει κλείσει ο Σταμάτη. Άρα έχει κλείσει. Για να το λέει. Παιδιά, τι. Και εμείς δεν έχουμε ιδέα. Θα σου πω γιατί. Θα σε προλάβω σε αυτό, είμαι σίγουρος. Και για να ξεκαθαρίσω ότι το γράφουν, δεν είναι ποτέ θέμα να κάνω εγώ αυτό το παιχνίδι. Ναι. Το γράψανε. Θα κάνω Μουτσινάς. Εγώ είπα φέτος δεν κάνω τίποτα. Συγγνώμη, αυτό το παιχνίδι του Μουτσινά. Φαμίλια, παίζουν δύο οικογένειες. Έκανε ραντεβού για την κριτική επιτροπή του Your Face Sounds Familiar και ένα μεγάλο, μεγάλο όνομα. Πιο μεγάλο από τον Έλληνας. Α, να το πω. Όχι. Άντρας ή γυναίκα. Όχι, βέβαια. Όχι. Αφού δεν έχει κλείσει ο άνθρωπο. Α, κατάλαβα. Μπέζος. Φιλιππίδης. Δεν θέλω να πω. Γιατί. Κάνε το κανένα διαφήμιση. Ακούω κολλημέρες να πει μπράβο το παιδί μας, όχι τα προϊόντα. Και αν πει το παιδί να απολυθεί που προδίδει τα παιδιά. Δεν νομίζω. Μόνο Γιώργος θα με σώσει. Αυτό το ξέρα. Σε συμπαθεί όλος ο όμιλος αν θέλει. Ναι, γιατί σε διεκδικεί και την καρδιά σου κατάλαβα. Υπάρχει έρωτας εδώ. Ζηλεύεις. Καλημέρα. Θα πάμε την άλλη εβδομάδα μαζί τριήμερο. Οι δυο σας. Κοίταξε να δεις.